Σε όλους εσάς κάτι. Η πρώτη φορά που συναντήθηκα ως Πρωθυπουργός με τον κύριο Χαρπαντίδη ήταν το 2015 και μάλιστα πριν τις δύσκολες εκείνες, κατά τη διάρκεια των δύσκολων εκείνων ημερών του 2015, όπου η συντριπτική πλειοψηφία βεβαίως των επενδυτών θεωρούσε ότι η οικονομία βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δικαίως παραλάβαμε τη διακυβέρνηση μιας απολύτως χρεοκοπημένης οικονομίας σε καθεστώς ασφυξίας, χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, η οποία εντείνονταν μέρα με τη μέρα και βεβαίως ήταν μια περίοδος όπου δεν υπήρχαν επενδύσεις. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια όμως, διότι ας μην ξεχνάμε, η ελληνική οικονομία και η χώρα υπέστη μια τρομακτική αποεπένδυση από το 2010 και μετά. Και ήρθε και μου είπε ότι σκέφτεται να επενδύσει 300 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Και όταν έφυγε ο άνθρωπος από το γραφείο μου, απευθύνθηκα στον κύριο Τζανακόπουλο που τότε ήταν διευθυντής του γραφείου μου και του είπα, είσαι σίγουρος ότι δεν μας κοροϊδεύει? Και δεν μας κοροϊδεύσε. Αποφάσισε να εμπιστευθεί την ελληνική οικονομία, όμως εγώ πιστεύω ότι πρωτίστως αποφάσισε να εμπιστευθεί τους εργαζόμενους με τους οποίους είχε οικοδομήσει μια σχέση εμπιστοσύνης για πάνω από 30 χρόνια. Αποφάσισε να εμπιστευθεί τον Έλληνα εργαζόμενο και κυρίως να εμπιστευθεί την προοπτική που μπορεί να έχει αυτή η χώρα. Να εμπιστευθεί το μέλλον της Ελλάδας. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος κυρίως για έναν λόγο, διότι αυτή η επιλογή, το ρίσκο εκείνης της περίοδου, σήμερα δικαιώνεται. Η επένδυση αυτή που επιλέξατε, που αποφασίσατε σε δύσκολες συνθήκες και την πραγματοποιείτε τώρα σε συνθήκες που ανοίγονται, που αναδεικνύουν μια θετική προοπτική, είναι μια επένδυση όπως αυτές που χρειάζεται η ελληνική οικονομία, δηλαδή μια παραγωγική επένδυση που δίνει προστιθέμενη αξία, νέες θέσεις εργασίας. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω για λίγο με έναν από τους πολλούς εργαζόμενους που μου κάνουν την τιμή να βρίσκονται σήμερα εδώ. Τον ρώτησα για τις σχέσεις εργασίας. Ελπίζω ότι μου είπε την αλήθεια, ότι είναι εξαιρετικές. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω, βρισκόμενο σήμερα εδώ, είναι ότι η επιχείρηση Παπαστράτου, Φίλιπ Μόρις, είναι μια επιχείρηση η οποία συμβάλλει, βοηθάει την ελληνική πολιτεία ώστε να καταπολεμήσουμε και το ανεξέλεγκτο για χρόνια, την ανεξέλεγκτη για χρόνια δράση των λαθρεμπόρων στον χώρο των καπνικών. Και θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία για την έμπρακτη στήριξη στη μάχη που δίνουμε για την πάταξη του λαθρεμπορίου των καπνικών προϊόντων, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την δωρεά ενός υπερσύγχρονου μηχανήματος σκάνερ που δόθηκε στις ελληνικές αρχές προκειμένου να βοηθήσει σημαντικά στον εντοπισμό και στην απόσυρση τεράστιων, πολύ μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων που θα κατέληγαν στην ελληνική αγορά. Έχουμε επιλέξει να στηρίξουμε το βασικό κρίκο της παραγωγικής αλυσίδας που είναι ο εργαζόμενος. Έχουμε όμως επιλέξει ταυτόχρονα να στηρίξουμε και την νομιμότητα, να χτυπήσουμε την ανομία, να πατάξουμε την παραβατικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν θερμά την εταιρεία Παπαστράτος για την επιλογή να πάρει το υψηλό για εκείνη την εποχή ρίσκο να επενδύσει στη χώρα. Δικαιώνεται αυτή η επιλογή. Είμαι βέβαιος πως αυτή την επιλογή θα την ακολουθήσουν και ήδη την ακολουθούν επιχειρηματίες Έλληνες και ξένοι που έρχονται να επενδύσουν στη χώρα σε παραγωγικές επενδύσεις υψηλής καινοτομίας, προστιθέμενης αξίας που θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και την εργασία. Σε αυτό επενδύσατε τόσα χρόνια και γι' αυτό καταφέρατε όχι μόνο να επιβιώσετε ως επιχείρηση αλλά να έχετε και μια ιδιαίτερη δυναμική που μέσα και από την επένδυση στις νέες τεχνολογίες
σας δίνει και μια μεγάλη προοπτική για το μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.